επικοινωνία. Λαμβάνομαι και τη δική σας τακτική. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, έχετε κάποια περισσότερα στοιχεία πλην των όσων ο τότε συνεργάτης σας, ο κύριος Καρούζο, σας είπε για εμπλοκή πολιτικών προσώπων σε ξέπλυμα χρήματος? Κύριε Βαγγελάτο, θα σας πω το εξής. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε από το 2010. Τον 26 Απριλίου κατάθεσα μηνυτήρια αναφορά, την οποία είχε 2.000 περίπου σελίδες, έγγραφα, τα αποδεικτικά. Και από τις 74 καταγγελίες που είχα προβεί τότε, και 74 έχουν επιβεβαιωθεί στις αρχές. Και 74 καταγγελίες που κάνατε και οι 74 λέτε ευσταθούν ή τέλος πάντων γίνονται αντικείμενο έρευνα. Βεβαίως είναι με αποδεικτικά έγγραφα και ό,τι έχει ουσιαστικά εξέλιξη έχουμε σε αυτή την υπόθεση, έχουν επιβεβαιωθεί όλα. Ναι. Αυτό τουλάχιστον ενδείχνει την αξιοπιστία μου ως μάρτυρας, ως καταγγέλων, αλλά περισσότερο από όλα είχα αναφερθεί το 2004 σε... Όχι το 4, το 2010. Συγγνώμη, 10 τον ναι. Απρίλιο, σε πρόσωπο υπουργού της προηγούμενης κυβέρνησης. Ποιον? Δεν είχα αναφέρει όνομα. Α, το 10 δεν είχατε πει το όνομα. Δεν είχα πει το όνομα. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο και πραγματικά γιατί δεν το γνώριζα το όνομα. Το 10 του 2010, τον Οκτώβριο, ναι. Τότε έμαθα τα ονόματα. Ποιος σας τα είπε τα ονόματα? Όπως θα δείτε, νομίζω ότι όπως είναι η δημόσιευση στην Real News, ακριβώς στην πραγματική μηνυτήρια αναφορά αναφέρεται λεπτομερώς ποιος τα είπε. Δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι είναι ο κύριος Ιωάννης Καρούζος. Ο κύριος Καρούζος λοιπόν σας είπε εσάς τι ακριβώς, κύριε Λιβάνε? Ό,τι αναφέρεται μέσα. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα ήθελα να κάνω κάποια άλλη ουσιαστικά. Το καταλαβαίνω και είπα ότι ξέρω την λεπτότητα των χειρισμών και δεν θα επιμείνω. Αλλά ζητώ μερικές διευκρινήσεις. Βεβαίως ο Ιάννης Καρούζος. Κατανοητικά. Επί δημοσιοποιημένων πραγμάτων. Αυτό. Ο ναι. Καρούζος λοιπόν έρχεται κάποια στιγμή και σας λέει σύμφωνα με το δημοσίευμα ότι εμένα πελάτες μου ήταν και ο Βουλγαράκης και ο Μεϊμαράκης και ο Λιάπης. Ναι. Συνεργάτες μου. Βεβαιώνοντας βεβαίως και αυτό που μου είχε αναφέρει πιο πριν και το είχα καταθέσει στην μηνυτήρια αναφορά το 2010. Ότι δηλαδή εγώ έχω και πλάτες υπουργών και φίλους πολιτικούς και είμαι σπουδαίος και τράμος. Το 2010 μου είχε πει για ένας υπουργός και το 2010 τον Οκτώβριο μου είπε, δηλαδή 6 μήνες μετά την κατάθεση της μηνυτήρια αναφοράς, μου δήλωσε αυτό. Να ρωτήσω το εξής τώρα. Αυτή την κουβέντα σας έδωσε και κάποια στοιχεία για να σας την αποδείξει ή σας είπε όπως μπορεί κάποιος να πει στον οποιονδήποτε ότι βρε παιδί μου ξέρεις εμένα είναι και πελάτες μου ο Τάδε ή ο Δίνα? Κύριε Βαγγελάτο, νομίζω ότι είμαι αρκετά επεύθυνος. Είχα ακριβώς αναγράφει απάνω στην συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά με ακρίβεια τι ακριβώς μου είπε και βάσει τι πληροφορίες μπορούσα να αντλήσω κι εγώ από το περιβάλλον το ομίλο. Διευκρινίστε το όμως, γιατί αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Το ρωτάω, κύριε Λιβανέ, για ένα λόγο. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε επιχειρηματίας, ότι δραστηριοποιείστε σε αυτόν τον τόπο, άρα θέλετε το καλό του. Η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή φάση. Ετοιμάζεται να κάνει την ίστατη προσπάθεια σωτηρίας. Τούτη την ώρα. Όλο αυτό που συζητούμε αφορά τον πρόεδρο της Βουλής. Θέλω να πω ότι μιλούμε για ένα πολιτιακό παραγόντα του τόπου. Άρα, ό,τι λέγεται παίρνει και άλλη διάσταση. Ο καθένας το καταλαβαίνει. Λοιπόν, άρα, γι' αυτό τα ερωτήματά μου είναι τέτοια και πιεστικά. Γιατί είστε ο άνθρωπος κλειδί αυτής της υπόθεσης για την ώρα. Μένει να διερευνηθεί και να δούμε πού θα φτάσει. Κύριε Βαγγελάτο, να σας πω το εξής. Είχα επιφυλαχθεί να η κατάθεσή μου στο ΣΔΟΕ ήταν. Ναι. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 12 παρατέταρτο το βράδυ. Αυτό σημαίνει 14 ώρες. Και παρά την εποχή εκείνη που είχα πρόβλημα υγείας, έμενα και κατάθεσα. Επιφυλάχθηκα βεβαίως σε κάποιες λεπτομέρειες τα οποία αφορά σίγουρα την όλη αυτή η υπόθεση και είχα ζητήσει και γραπτός
να τα καταθέσω στις αγγλικές αρχές. Αυτό που ουσιαστικά κάνω τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, αυτές τις μέρες. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Λιβανέ. Εσείς προσωπικά είστε πεπισμένος για την εμπλοκή αυτών των πολιτικών προσώπων σε τέτοιου είδους δραστηριότητες? Και αυτό να δεν έχει πω, να κάνει με τίποτα άλλο, έχει να κάνει με εσάς. Άρα νομίζω ότι μπορείτε κάτι να μας το απαντήσετε. Εάν οι αγγλικές αρχές θα μου απευθύνουν αυτή την ερώτηση, θα απαντήσω. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τουλάχιστον το τμήριο σαθότητας των εμπλεκομένων όλων, νομίζω ότι το σεβάστηκα 2,5 χρόνια, δεν θα πρέπει... Θα το δεχτώ έτσι σήμερα. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Αισθάνεστε εσείς ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς σας? Κύριε Παγκράτο, αυτό είναι θέμα της αγγλικές και λεκτικές αρχές. Εγώ ρωτώ εσάς πάντως. Τη δική σας κρίση ρωτάω, κύριε Λιβανέ. Ενδείξεις. Τη δική σας πω. Τη δική σας κρίση. Με κάποιες ενδείξεις. Συγγνώμη. Τη δική σας κρίση, λέω, για αυτή την ιστορία. Εσείς δεν που τα προσκομίζετε στη δικαιοσύνη, αισθάνεστε ότι αυτά που λέτε σας τα είπε ο Καρούσος και είναι έτσι, ή σας τα είπε ο Καρούσος και δεν είναι έτσι? Αυτό ρωτώ. Εσείς δεν έχετε την εμπειρία σε τι απάντηση πρέπει να σας δώσω? Όχι. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αξιολογήσει η εισαγγελική αρχή. Εγώ ζήτησα τη δική ότι... σας γνώμη, αλλά αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, θα το σεβαστώ, γιατί δεν έχει νόημα να επιμένω. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να το πείτε. Να σας πω. Η λεπτότητα αυτής της υπόθεσης είναι ότι σίγουρα καταλαβαίνετε και πιστεύω ότι και ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει ότι οι κύριοι βουλευτές